Καλώς ορίσατε στο φτιάξ' το μόνος σου δημιουργικές ιδέες. Έχω εδώ διάφορες χλαπάτσες σε πολλά χρώματα. Πράσινο, κόκκινο, πορτοκαλοκίτρινο, μοβ, κίτρινο και πορτοκαλί. Ένα μεγάλο μπουκάλι, μεγαλύτερο από το συνήθως. Και το μπαλόνι μου φυσικά. Για να φτιάξουμε μία μπάλα αντιστρες. Για να δούμε αν θα τα καταφέρουμε. Είναι αρκετά σφιχτές αυτές οι χλαπάτες από ό,τι θυμάμαι. Ναι, τις βλέπετε. Είναι αρκετά σφιχτές. Γλιστράνε. Ευτυχώς είναι και το άνοιγμα του μπουκαλιού μεγάλο. Το μπαλόνι μου τώρα έχει σειρά. Ναι. Ξεφούσκωσε αρκετά γρήγορα. Ας δοκιμάσουμε άλλη μια φορά. Όχι. Πήρα ένα μεγαλύτερο μπαλόνι, γιατί είναι πολύ σφιχτές οι κλαπάτσες. Δεν είναι ρευστές. Το μισό είναι μέσα, το άλλο μισό στο μπουκάλι. Δεν μας βοηθάει το ότι δεν είναι σχεδόν καθόλου ρευστές. Θα δοκιμάσουμε ένα άλλο τρόπο λοιπόν. Δεν πειράζει, έχουμε τα κομματάκια εδώ. Τουλάχιστον είναι πολύχρωμα, φαίνονται όμορφα. Θα πάρω ένα washi tape και θα δοκιμάσω αφού βγάλω τη χλαπάτσα που είναι εδώ πέρα στην άκρη-άκρη. Θα κάνω ένα άνοιγμα γύρω από το washi tape. Και θα περάσω σιγά σιγά με το χέρι. Έτσι, ωραία, δουλεύει και έτσι. Τις χλεπάτσες μέσα στο μπαλόνι. Ωραία. Ο καθιερωμένος κόμπος, φυσικά, στο τέλος. Εντάξει, δεν μπορούσα να βγάλω όλο τον αέρα, γι' αυτό φαίνονται μικρές φυσαλίδες. Αλλά νομίζω φαίνεται αρκετά όμορφο, ε. Έχει πολύ ωραία υφή. Είναι αρκετά, δεν είναι σκληρό, ούτε πάρα πολύ ρευστή γκρι όμως. Είναι πολύ ωραία. Και με ωραία χρώματα. Και νομίζω τελικά και οι φυσαλίδες του αέρα κάνουν ωραίο εφέ. Ε, τι λέτε? Ελπίζω να σας άρεσε ή τουλάχιστον να διασκεδάσατε με τις αποτυχημένες μας προσπάθειες μέχρι να τα καταφέρουμε. Και να εγγραφείτε στο κανάλι μας και φυσικά θα σας έρχονται ειδοποιήσεις με κάθε νέο βίντεο αν το κάνετε. Ευχαριστούμε που ήσασταν μαζί μας στο Φτιάξ' το μόνος σου δημιουργικές ιδέες. Γεια σας!